αλαλούμ, τρικυμία, μήλος. Όπως και να το χαρακτηρίσει κανείς, είναι μάλλον λίγο για να περιγράψει αυτό που έγινε αναφορικά με το αν θα μπει ή δεν θα μπει Χαράτσι στις τραπεζικές συναλλαγές, ακόμα και στα ATM. Η ώρα ήταν περίπου 2 παρατέταρτο όταν ο Γιάννης Βαρουφάκης, ενημερώνοντας τους δημοσιογράφους, ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει ζήτημα φορολόγησης καταθέσεων. Δεν αποκλείει όμως την επιβολή τέλους ή αναλήψεις από τα ATM, ακόμα και αν αυτές είναι μικροποσά και γίνονται παραδείγματος χάρη από συνταξιούχους. Αμέσως μετά ο Γιάννης Βαρουφάκης αναχωρεί για το Μέγαρο Μαξίμου για μια ακόμα συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα. Στις 4:13 πρώτα λεπτά το Υπουργείο Οικονομικών εκδίδει ανακοίνωση που προκαλεί πάταγο. Μαζεύει το θέμα του τέλους, αποδίδοντάς το σε προτάσεις των δανειστών και τονίζει ότι η πρόταση για φορολόγηση τραπεζικών συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων των αναλήψεων από ATM, μετά από τις αντιδράσεις του Υπουργείου, αποσύρθηκε από τη διαπραγμάτευση. Ο κύριος Βαρουφάκης τα κατάφερε και σήμερα. Καταχώρησε τον εαυτό του στο βιβλίο Guinness. Με τη συνδρομή της κυβέρνησης Τσίπρα, κατέχει πλέον παγκόσμιο ρεκόρ δήλωσης και συνάμα διάψευσης του εαυτού του. Θα τον είχαμε συγχαρεί, αλλά δυστυχώς δεν είναι αστείο. Είναι επικίνδυνο. Και ενώ η κυβέρνηση ψάχνει το βηματισμό της, συνεχίζει να μένεται ο πόλεμος για το ΦΠΑ με μάλλον δυσίωνα μηνύματα. Οι δανειστές ήταν ενιαίο συντελεστή 23%, με μόνο λίγες εξαιρέσεις, δηλαδή φάρμακα και βασικά είδη διατροφής, που μπορούν να υπάγονται σε χαμηλό συντελεστή 11% ή 12%. Αντιθέτως, η Αθήνα επιδιώκει 3 συντελεστές και την υπαγωγή όλων των τροφίμων στο 7%. Επιπλέον, αναζητεί τη δυνατότητα ειδικού μπόνους για τη χρήση πλαστικού χρήματος, αλλά μόνο για το μεσαίο συντελεστή 14%, όπως επίσης μεγαλύτερων εκπτώσεων για πλαστικό χρήμα σε υπηρεσίες με μεγάλη φοροδιαφυγή, όπως οι επισκευές και τα συνεργεία. Ο Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ σε συνέντευξή του στο MNI ξεκαθάρισε πάντως ότι ζητούμενο είναι 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ από τις αλλαγές στο ΦΠΑ. I don't see how this VAT reform could increase the public revenue. I do think that the VAT reform has to have as a result to increase the fiscal revenue. I'm not sure that this reform the Greeks are proposing is increasing that. It should be around 1% of GDP. We are not yet there. Αναζητώντας έσοδα για τα άδεια ταμεία, το Υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζει το πλαίσιο της αμνηστίας για τον γκρίζο χρήμα. Για τις καταθέσεις εξωτερικού που αφορά κυρίως σε λογαριασμούς της Ελβετίας, η νομιμοποίηση θα γίνεται με φόρο 15% και θα ισχύει ακαταδίωκτο μόνο για το αδίκημα της φοροδιαφυγής. Για τις γκρίζες καταθέσεις εσωτερικού, ο φόρος θα είναι 30% και δεν θα αφορά ποσά σε θηρίδες, αγορές ακινήτων ή μετρητά. Στο κυνήγι των εσόδων εντάσσεται και η απόφαση για παράταση της ρύθμισης οφειλών κατά ένα μήνα, δηλαδή έως και στις 26 Ιουνίου. Το καλό είναι ότι το Υπουργείο Οικονομικών δεν θα φορολογήσει όσους έχουν μικρά εισοδήματα μόνο από τόκους καταθέσεων όπως οι φοιτητές, αφού θα καλυφθούν από το έμεσο αφορολόγητο των 9.550 ευρώ.